Ninja TV. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για τον άνθρωπο που θα έρθει τώρα σε λίγο εδώ. Δηλαδή, θα μπορούσα να μιλάω κανένα 24ωρο και να μην τελειώνω. Βαγγέλη μου, sorry, αλλά το ξέρεις. Θα μπορούσα να μιλάω πάρα πολύ ώρα. Δηλαδή, είναι καραστάρ. Όταν λέμε στάρ, είναι καραστάρ. Δηλαδή, από τους μεγαλύτερους στάρ που έβγαλε η Ελλάδα, η Ελλάδα δεν την έβγαλε ακριβώς, που βγήκε στην Ελλάδα τα τελευταία 20-30 χρόνια. Λοιπόν, τον κυνηγούσα 3 χρόνια να έρθει, αλλά δεν πιάνεται συνήθως. Δηλαδή, φεύγει μία από αριστερά, μία από δεξιά, μία την κόβει την μπάλα και δεν μπορούσα να τον στριμώξω να τον φέρω. Τελικά, με φάουλ και με τάκλιν ήρθε εδώ. Για μένα είναι ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής που πέρασε τον Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια, έστω και αν τον Ολυμπιακό πέρασε ο Ριβάλντο, πέρασε ο Τζοβάνι, πέρασε ο Ντέταρη, πέρασαν άλλοι, ο Ζάχοβιτς, ο Καρεμπέ. Λοιπόν, αλλά κατά τη γνώμη μου, την ταπεινή αυτή γνώμη, ο άνθρωπος με τα πιο πολλά πρωταθλήματα που δεν θα το σπάσει κανένα στο ρεκόρ αυτό, 12 πρωταθλήματα να πάρεις, να είσαι ο αρχηγός μιας ομάδος, να παίζεις εκπληκτικά, ιδιαίτερα όταν παίζεις απέναντι σε σένα. Κάτι είχε με αυτό. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε και στυλ όταν έτρεχε εκπληκτικό, ελάφι ήταν. Ομαδικός ήταν, έκανε πιο πολλές ασίστ, έβαζε γκολ, τα έκανε όλα. Ένας ήταν. Ο ένας και μοναδικός, Πέτρακ Τζόρτζεβιτς ή Τζόλε. Γεια σου. Καλώς ήρθες. Καλώς σας, Ρίγα. Σε στρίμωξα, 3 χρόνια σε κυνηγάω. Τι φοβάσαι, ρε. Δεν είμαι Παναθηναϊκός. Και στο τέλος με τα 4 και κόκκινη κάρτα. 3 χρόνια. Αλλά δόξα τω Θεώ ήρθε ο Άγιος Βασίλης και σε έφερε δώρο. Να σε λέω και Πέτρο ή όχι. Πέτρακ, Τζόλε. Τι θα προτιμούσε εδώ πέρα. Πέτρο, Πέτρακ ή Τζόλε. Ανάλογα με το όνομα, ξέρω και από ποιο μέρος είναι ο καθένας. Το Πέτρο με βαφτίσανε στο πύργο. Ναι. Γιατί όταν πρώτο ήρθα, το Πέτρακ ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Με βάλανε στο ντους. Ναι, με βάλανε στο ντους και από σήμερα Πέτρος. Στο ντους, μας έτσι. Κανονικά. Κανονικά. Και όταν ήρθα στον Ολυμπιακό, εμείς έχουμε τη συνήθεια γενικώς στη παλιά Ιουγκοσλαβία το επίθετο να το κόβουμε από τον Τζόρτζεβιτ Τζόλε. Και με το τότε προπονητή, το Ντούσαν Μπάγεβιτς, ξεκίνησε αυτό το όνομα και. Ήταν και εύκολο για να φωνάει, κατάλαβε. Πιο εύκολο, ναι, πολύ πιο εύκολο. Πάω στοίχημα και δεν σε ρωτάω ότι ποτέ δεν θα. Ότι θα σου ένα καλό, το πίστευε. Γιατί κάθε πιτσιρικάς 18-20 ετών πιστεύει ότι είναι μεγάλο. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα πίστευε ότι σε μια χώρα που δεν είναι και δική σου θα γινώσουν ένα είδωλο τόσα χρόνια. Όχι, είναι πάρα πολύ αυτό δύσκολο. Όχι, είναι πάρα πολύ δύσκολο να προβλέπουμε και χρειάζονται πολλές συγκυρίες, τύχη. Αλλά αυτό που μου έχει συμβεί όταν πρωτοήρθα στην Ελλάδα, μετά από κάποιες μέρες είχα την αίσθηση ότι αυτή τη χώρα την γνώριζα σαν κάπως να ήμουν στην προηγούμενη ζωή σε αυτή τη χώρα. Πολύ γρήγορα έμαθα ελληνικά, προσαρμόστηκα πάρα πολύ, εύκολα. Και από εκεί και πέρα ξεκίνησε μία πορεία. Αυτό που, αυτό που ξέρουμε. Έχω πολλά ερωτήματα, δεν είναι ένα. Είναι γιατί δεν έφυγες ποτέ. Α, να ξεκινήσουμε όμως. Πώς ήρθες. Σε παίρνει ο Ερυθρός Αστέρας, σε δίνει σε μία μικρότερη ομάδα και κάποιοι που είναι. Γιατί δεν ξέρω γιατί. Λένε ότι οι Έλληνες και οι Σέρβοι είναι λαμόγια. Λένε έτσι. Έχουνε κάποια κάποιος, κενά. Ναι, έχουνε κάποια κενά. Ναι. Κάποιος σε παραμύθιασε. Ότι ο Πανηλιακός είναι η μεγαλύτερη ομάδα. Τι σου είπε. Ακριβώς, ακριβώς. Η αλήθεια είναι για να με πείσουν, για να φύγω τότε βέβαια. Ήταν και ο πόλεμος. Στη χώρα μου άρχισε ο πόλεμος, υπήρχαν δύσκολος περίοδος. Η αλήθεια ήταν ότι ήθελα να φύγω να παίζω. Με βρήκανε κάποιοι ατζέντες και από εκεί και πέρα για να με πείσουν να πάω στο Πανηλιακό μου είπαν ότι είναι β' εθνική. Ότι είναι βήτα, δηλαδή. Ότι είναι βήτα, ναι. Όταν κατέβηγα κάτω, δεν είχα δικαίωμα να παίξω το πρώτο Σαββατοκύριακο και έρχεται ο προπονητής τότε, ο κύριος Μακρύς, θυμάμαι και το όνομα, και μου λέει: Υπάρχει ένας. Με Χαϊδάρι παίζαμε. Υπάρχει ένας πατριώτης σου, αν θες να μιλήσεις λίγο στη γλώσσα σου.
τελειώνει το παιχνίδι. Με το που βγαίνει από τα αποδυτήρια, πιάνει το κεφάλι του ο άνθρωπος, μου λέει: «Εσύ από εδώ, πώς φρέθηκες?» «Γιατί σιγά, λέω, δεν πειράζει, ξεχνάς δύσκολα τα πράγματα. Β' εθνική ομάδα, ξεκινάω από μηδέν και όπου φτάσει. Ποια β' λέει?» «Ποια β' λέει?» «Ωραία!» «Λέει, ποια β' λέει? Εγώ 1,5 χρόνο παίζω σε αυτή την κατηγορία, είναι γάμα εθνική.» Τέλος πάντων, τελειώνει το παιχνίδι, τρώω πρώτη τη σφαλιάρα, ας πούμε. Ωραία, πας και το λες στον πρόεδρο. Λες, πρόεδρε, τι μου είπες? Όχι, στον πρόεδρο, στους ατζέντες, γιατί εντάξει, ο πρόεδρος δεν είχε καμία σχέση. Οι άνθρωποι που μου μεταφράζανε και υπόγραφα συμβόλαιο μαζί τους, μου το μεταφέρανε έτσι. Λέω, τι γίνεται? Όχι, λέει, δεν είναι, είναι β' εθνική, απλά νότια και βόρεια. Βόρεια, τότε υπήρχαν και ομίλοι. Τέλος πάντων, αυτό το διάστημα απλά δεν μπορώ να τιμηθώ τι με κράτησε εκείνη τη στιγμή και έμεινα. Βέβαια, μου είπε το παιδί από την πατρίδα τότε, πολύ καλύτερα που ήρθε σε αυτή την ομάδα, γιατί πραγματικά έχει ένα εξαιρετικό πρόεδρο και είναι πάρα πολύ οργανωμένη η ομάδα. Από μισές αλφα-εθνική ομάδες είναι καλύτερα που ήρθε εδώ πέρα. Και ξεκίνησε μια πορεία με το Πανελλιακό. Σε 3 χρόνια βρεθήκαμε αλφα-εθνική. Και από εκεί και πέρα το 96. Τώρα, το 96 πάει στον Ολυμπιακό. Τότε, αν θυμάμαι, υπήρξε μια μεγάλη κόντρα, ήταν ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, να πάρει σένα και τον Γιαννακόπουλο. Πώς έγινε συνδυασμός, αυτό? Ο Γιαννακόπουλος κατά κάποιο τρόπο είχε συμφωνήσει με το Παναθηναϊκό. Απλά ο Σταυρόπουλος ήθελε το, να μας δώσει με πακέτο στους δύο παίχτες. Εγώ δεν είχα καμία συζήτηση με Παναθηναϊκό ποτέ. Τον Μπάγερ, όσο τον και ήξερες? Να τρεις. Τον ήξερα, ναι, είχα παίξει και 2-3 φορές στο κύπελο με εναντίον την ΑΕΚ, αλλά και σαν πατριώτη ήξερα. Αλλά για μένα δεν ήταν το κύριος λόγος που βρέθηκα στον Ολυμπιακό μόνο ο Μπάγεβιτς. Ήταν πολλές άλλες λεπτομέρειες που τα ζήγησα και κατέληξα στον Ολυμπιακό. Εκείνο που έδειξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και με ήθελε πάρα πολύ ήταν η ΑΕΚ. Και μέχρι τελευταία στιγμή κυνήγησε, αλλά τελικά είχα δώσει το λόγο στον Ολυμπιακό. Δόξα τω Θεώ. Εντάξει. Δόξα τω Θεώ. Πάμε να δούμε τι έκανε αγόρι μου μερικές στιγμές εκεί πέρα. Πάμε να δούμε λιγάκι έτσι, λιγάκι να θυμηθώ να... για να αρχίσω να... 12. Εντάξει, κύπερα. 12, ρε. Έρχεται ο Τζόρτζεβιτς, θα σκοράρει 1-0 ο Ολυμπιακός. Εκτελεί ο Τζόρτζεβιτς, μπάλα περνά από τον τείχο και πρέπει να έχει περάσει και τη γραμμή. Τζόρτζεβιτς για τον Ζιωβάνι. Στον κενό χώρο για τον Τζόρτζεβιτς δεν υπάρχει offside και για να δούμε ο Τζόρτζεβιτς απέναντι στον Μπίκιτς. Πλασάρει 3-0 εύκολα ο Ολυμπιακός. Τζόρτζεβιτς και Ράπτης 2-1 με το 11ο γκολ του Πρέντρακ Τζόρτζεβιτς στο πρωτάθλημα. Τον Τζόρτζεβιτς το σούτ, την μπάλα στα δίχτυα. Το παιχνίδι εδώ τελειώνει, ο Ολυμπιακός κάνει το 4-2. Προσποίηση το σούτ με το αριστερό εντυπωσιακό γκολ. Είναι το 4-0. Στο 15 του δεύτερου μέρους 1-0 με τον αρχηγό του Ολυμπιακού τον Πρέδρα και τον που στην έκοψε Τζοβάνι και έφυγε 25 μέτρα μπροστά χωρίς ένα offside. Δεν έκανες το. Δεν μου λες, μικρός έκανες αθλητισμό? Έκανα, ναι. Έκανες κατοστάρι? Έκανα στίβο, έκανα πολλά πράγματα μέσα από το σχολείο. Ταχύτητα? Ναι. Και συγχρονισμό και βηματισμό γενικώς και αυτό με βοήθησε στη συνέχεια πάρα πολύ. Τούμπο πήγαινες, δεν είναι συμβολή. Εντάξει. Τι εντάξει. Λένε πολλές φορές ότι ο Κόκαλης δεν ήθελε να σε αφήσει να φύγεις ποτέ. Υπάρχει αλήθεια. Δηλαδή ότι όσο να έπαιρνες έξω να σου δίναν και αυτοί. Έχουμε υπολογίσει ότι έφυγε γύρω στα 7 εκατομμύρια τότε, με 7 εκατομμύρια ο Γιωργάτος. Η δική σου τιμή τότε στο παζάρι αυτό ήταν παραπάνω από του Γρηγόρη. Αυτό σημαίνει ότι θα έκανες μεταγραφή εκείνη την εποχή 10 εκατομμυρίων. Οι προτάσεις που υπήρχαν τότε γύρω στα 10 με 12 εκατομμύρια δολάρια τότε ήταν. Τότε ήταν πιο πολλά. Ακόμα πιο πολλά. Εντάξει. Το θέμα είναι ότι δεν μετάνιωσα αυτό που έκανα.
Ο πρόεδρος, ο κύριος Κόκαλης, δεν είχε τη διάθεση να με πουλήσει. Ήθελε να σε βλέπει. Εντάξει, δεν ξέρω. Είχαμε ίσως έτσι χημεία καλή και όσες φορές είχα έτσι προτάσεις, δεν σκεφτόταν καν. Από την άλλη, σίγουρα αμέσως μου πρότεινε καινούριο συμβόλαιο να μείνω. Δεν ήταν από τους ανθρώπους οι οποίους που είχα συμβόλαιο άλλα 2-3 χρόνια. Αμέσως μου άλλαζε καλύτερη. Όσο καλύτερα έπαιρνε, τόσο πιο πολύ. Εντάξει, αυτό ήταν μέτρη μαγιά του Κόκαλη, by the way. Που λέμε. Απλά πιστεύω ότι ήταν πάρα πολύ σωστός απέναντί μου και όχι μόνο και στα άλλα παιδιά που παίζανε, κάνανε 1-2 χρόνια καλή χρονιά, αμέσως έκανε ανανέωση. 2-3 περιπτώσεις χαλοκαιρινές που είχα πραγματικά πολύ σοβαρές προτάσεις. Δεν συζητούσε. Κοντά που μάσησες, κάποια στιγμή με κάποια ομάδα θα μάσησες. Υπήρχε και η Ιουβέντους, υπήρχε Βαλένσια, υπήρχαν Λάτσιο. Την Ιουβέντους δεν την άκουσες λίγο, γιατί τότε η Ιουβέντους ήταν και στα ντουζένια της. Σκέφτηκα. Από εκεί και πέρα όμως, όταν κάποιος σου δείχνει ότι σε θέλει πάρα πολύ και το δείχνει και με τον τρόπο και με την κίνηση. Και η αλήθεια είναι και εγώ αγάπησα πολύ τον Ολυμπιακό, έδεσα με αυτή την ομάδα και προχωρήσαμε μαζί. Το ξέρω, αλλά εγώ μπορώ πως τα έκανες όλα αυτά τα πράγματα. Εσύ ήσουν και στο Χαβαλέ, ήσουν και στην Πλάκα και υπάρχει η φήμη ότι έρχεσαι κανένα 2 πακέτα τσιγάρα τη μέρα. Όχι, 2,5-3. 2,5-3. Όχι. Όταν έπαιζα, εντάξει. Λίγο. Την ώρα που έπαιζες, ξέρω, δεν κάπνιζες. Λένε και τα παιδιά να μας ακούνε. Την ώρα που έπαιζες, δεν κάπνιζες, το ξέρω. Ότι κάπνιζα. Η αλήθεια είναι αυτή. Σίγουρα νέα παιδιά δεν πρέπει να ακολουθήσουν αυτό το πρόγραμμα, το κομμάτι αυτό. Γιατί εμένα ίσως με βοήθησε το σώμα ή ίσως δεν είχα κάποιους ανθρώπους γύρω μου να με συμβουλέψουν και να με βοηθήσουν να με κατοδηγήσουν σε ένα διαφορετικό δρόμο. Πέτρο, είμαστε συνώνυμοι, έτσι, Πέτρο. Εγώ με βαφτίσαν στην Κολυμπήθρα, εσένα μέσα στα πολιτήρια. Ήρθε η ώρα να πάμε για ημίχρονο. Έχει ημίχρονο, να τραβήξουμε μια ανάσα, να ξεκουραστούμε και να γυρίσουμε. Πάμε. Είμαστε πάντα στο βράδυ και είμαι με το θρύλο των θρύλων. Είπαμε 3 χρόνια και μου τον έφερε ο Άγιος Βασίλης. Πέτρακ, μία Πέτρο, μία Πέτρακ, μία Τζόλε. Θα τα κάνουμε έτσι για να είμαστε καλυμμένα από όλα. Όλοι να καλύπτουμε. Από όλα καλυμμένα. Ναι. Πες μου και εμένα Πέτρακ. Οκ, μέσα είμαι. Λοιπόν, εσύ ήσουν ένα παιδί πολύ καλό, παιδί. Δηλαδή μπορεί, γιατί έκανε συνέχεια, έδινε την μπάλα στου αλουνού. Έκανε assist. Και εγώ να έπαιζα 10 γκολάκια θα τα έχουν. Δεν υπάρχει περίπτωση με σένα. 10 γκολάκια. Αυτό παίζει. Αυτό βέβαια παίζει ρόλο και ποια θέση παίζει. Αγάπη μου, το δικό έχω εδώ πέρα μπροστά το 2002-2003, τότε με την Bayer Leverkusen που έχει βάλει και 3 εκείνη τη μέρα. Έκανε 14 γκολ και 15 assist και την άλλη χρονιά που χάσαμε το πρωτάθλημα, το 3-4, είχε κάνει 22. Ο ρόλο μου μέσα στο αγωνιστικό χώρο περισσότερο ήταν δημιουργικό για να φέρει μπάλα στου επιθετικού και πολλές φορές η αλήθεια είναι μέσα στο αγωνιστικό χώρο μου άρεσε πολύ περισσότερο να δημιουργήσω παρά να σκοράρω ο ίδιος. Εντάξει, σκόραρες. Ήταν σκόραρα, αλλά πολλές φορές με ικανοποιούσε περισσότερο όταν δημιουργούσα και έδινα assist στους συμπαίκτες. Από αυτούς όλους τους προπονητές που είχες, ποιον γούσταρες τελικά πιο πολύ? Προπονητές. Ναι. Τώρα μπορείς να το πεις. Όχι, μα δεν πάντα μπορούσα να το πω. Δεν έχω κάποιο θέμα σε αυτό το κομμάτι. Ποιος πιστεύεις ότι σε έκανε καλύτερο? Νομίζω τα πρώτα χρόνια στον Ολυμπιακό και γενικώς μας έδωσε αυτό τον αέρα και αυτή την αυτοπεποίθηση ήταν ο Μπάγεβιτς. Νομίζω μας βοήθησε, ειδικά που ήμασταν νέοι, η πρώτη χρονιά ήρθαμε στον Ολυμπιακό. Εσύ με το που πήγες χτύπησες, Μετά από το παιχνίδι με Παναθηναϊκό χτύπησα και χιαστό. Τρισχιαστό, ναι, έκανα χειρουργείο. Και γύρισε σε πόσο καιρό? Σε 3,5 μήνες. Πώς γίνεται, ρε αγόρι μου, τώρα περιμένω ένα μπασκεμπολίστα εκεί πέρα που έχουμε ένα 4 μέτρα, ο οποίος έχει κάνει 14 μήνες και λέει ακόμα δεν μπορεί να γυρίσει και θυμάμαι γιατί το έγραψα. Ότι ο Τζόρτζεβιτς γύρισε στους 4 μήνες. 3,5 μήνες. Και θαύμα της φύσης.
Εντάξει, δούλεψε πάρα πολύ πάνω μου. Οι φυσιοθεραπευτές του Ολυμπιακού, τότε ο γιατρός ο Χρήστος Σοντάρας και ο Μπαλίδης, με βοηθήσανε πάρα πολύ, δούλεψα. Και βέβαια βοηθάει και το σώμα. Προπονητή, είπε στον Μπαλίδη. Άμα σου έλεγα συμπαίκτη από όλους αυτούς που πέρασαν, ποιο θα έλεγε? Που τα προτιμούσα να ξαναέχω. Ένα για κάθε γραμμή. Έναν από πίσω στην άμυνα, έναν δίπλα σου στο κέντρο και έναν μπροστά. Τερματοφύλακα. Τερματοφύλακα. Πάμε, ξεκινάμε. Τερματοφύλακα, ξέρω τι θα πεις. Εντάξει. Πάμε. Θα έλεγα Νικοπολίδη. Πάμε. Αμυντικό, που μπορούσε στην ομάδα σου. Αμυντικό, αν σαν φυσιονομία, σαν ιστορία του Ολυμπιακού, θα έλεγα Κούλης Καραταΐδης. Κούλης Καραταΐδη. Στα χάφη και στη σειρά. Στη σειρά υπήρχαν αρκετοί. Ναι. Υπήρχαν αρκετοί. Υπήρχε και Καρεμπέ, υπήρχε η Άγια Τουρέ, υπήρχε Ζεηλίας, υπήρχε Στολφίδη. Πες ένα, διάλεξε. Με ένα που βλεπόσουν εύκολα εσύ. Ένα αμυντικό χάφ, ένα επιθετικό λοιπόν. Ένα αμυντικό. Εντάξει, για Ιατουρέ θα έλεγα. Από όλο το κομμάτι έτσι αγωνιστικό. Παρόλο ότι αντικό πάρα πολλά παιδιά. Όπως και το Στολτίδη και το Καρεμπέ. Ακόμα και ο Ζήλιας που δεν είχε την εικόνα αγωνιστική. Δεν έκανε πιστεύω καριέρα στον Ολυμπιακό και δεν πρόσφερε αυτό που είχε τη δυνατότητα. Πραγματικά ήταν εξαιρετικός. Τώρα όσο επιθετικό θα έλεγα και Καραπιάλης. Νινιάδης, πάρα πολύ. Ο Νινιάδης είναι και κολλητός. Είναι και κολλητός. Είναι και ακόμα, είναι πω, ακόμα γιατί στα καφενεία και στα τσιγάρα ναι, αυτός κάπνιζε ή όχι. Αυτός κοίταζε σε ένα καπνίζει και μας πούρωνε. Κάπνιζε μαζί μου πάρα. Κάνε το δωμάτιο, εσύ κάπνιζε και αυτός. Άμα πάθει τίποτα ποτέ θα φταίσεις εσύ να το ξέρεις. Ναι, αναλαμβάνω. Παθητικός καπνιστής, αναλαμβάνεις την ευθύνη. Αναλαμβάνω. Δεν μου λες. Πλάκες είχατε καμιά φορά, ήταν όλα σοβαρά τα πράγματα. Με τον Μπάγεβιτς ήταν πολύ σοβαρά τα πράγματα. Με τον Μπάγεβιτς τα πρώτα χρόνια ήταν πάρα πολύ σοβαρά τα πράγματα. Χαζομάρες κάνανε στα αποδυτήρια. Πολλές. Μόνο τα μπουγέλα, τίποτα άλλο. Και είχατε κάποιον που τον πειράζατε. Πάντα. Ποιον, πες μου ένα. Ο πιο έτσι πειραχτήρης μέσα στα αποδυτήρια τα περισσότερα χρόνια που περάσαμε ήταν ο Καστίγιο. Ναι, ο Καστίγιο. Ο Καστίγιο ήταν. Όλη την ώρα διάολο. Ναι, σόου έκανε συνέχεια. Έκανε σόου συνέχεια. Ναι, συνέχεια, ο Ταραλίδης, διάφορα. Ο Καστίγιο. Χάνει, ήταν παιχτάρα για το μυαλό του. Δεν ξέρω, εκεί όταν έφυγε η Ουκρανία, κάπου εκεί χάλασε. Αλλά πιστεύω ότι πραγματικά τέτοιο ταλέντο και τέτοια προσόντα που είχε. Δεν κρίμα ίσω και ο ίδιο τα παράτησε. Απογοητεύτηκε που πήγε στην Σαχτάρ. Δεν ξέρω πάντως κρίμα. Μα αυτά τα αθηρία εκεί πέρα με τον Τζοβάνι και με τον Ριβάλντο πώς τα πήγαινες? Μια χαρά, με όλους συμπαίκτες. Όχι, από ζήλεψες καμιά φορά που φωνάζαν τον Τζοβάνι ή τον Ριβάλντο έτσι που ήταν ερωτευμένοι κάποιοι? Όχι, ποτέ. Έφαγες πολύ έρωτα από τους Γάβρους. Εντάξει, έφαγα και κράξιμο. Εντάξει, υπήρχαν ανάμεικτα τα. Όλα ήταν μέσα στα 13 χρόνια. Είμαστε χωρισμένοι. Δεν θα πήγαινε κάτι καλά αν μόνο με αποθεώνανε ή δεν υπήρχε. Εννοείται. Κάτι. Αλλά σένα δεν σε βρήσαν ποτέ. Ποτέ. Εντάξει, δοκιμασίες υπάρχουν, φορά. Αλλά μέσα στο πρόγραμμα είναι αυτό. Όταν πιστεύω κάποιος αποδοκιμάζει, πιστεύω ότι σε πιστεύει κιόλας και περιμένει κάτι από σένα. Όχι, αλήθεια πες. Όταν κάποιος σε αποδοκιμάζει, σε κράζει, ας πούμε, και εσύ είσαι τόσα χρόνια αυτό που είσαι σε μια ομάδα, δεν παθαίνεις κάτι, δεν χαλιέσαι? Καμιά φορά πειράζει από την άποψη ότι μπορείς να παίζεις 10 παιχνίδια πάρα πολύ καλά και ένα να είναι μέτριο ή να μην είσαι στη μέρα σου και να σβήνονται τα πάντα. Αυτό βέβαια γενικώς στην Ελλάδα υπάρχει ή του ύψους ή του βάθους. Δεν έτσι. Υπάρχει λίγο η μέση, γιατί ίδιος ήσουν πριν 3 μέρες, ξαφνικά δεν υπάρχει πουθενά. Και ξανά στις 3 μέρες ο Θεός. Εμένα μου αρέσει την κερκίδα, ξέρεις, κάθομαι δίπλα σε κανέναν άνθρωπο, βγάλει το μαλάκα έξω, βγάλει τον έξω, βάζει γκολ αυτός. Που σε παιχταρά μου. Ναι. Που σε παιχταρά μου. Αυτό είναι το κλασικό. Το έλεγα. Το έλεγα. Το στάνταρ. Τον έβλεπα. Το στάνταρ αυτό. Μαλάκα και μετά παιχταρά μου. 90 λεπτά μπορεί να σε αποδοκιμάζει όλο το γήπεδο και ξαφνικά στο 92-3 τελευταία φάση να γίνει γκολ και είσαι ο Θεός. Εντάξει, αυτό έχει το. Δεν το μετάνιωσε. Σε Έλληνα έγινε, είπαμε. Εγώ έσκασα που δεν σου είπα ποτέ να παίξει Εθνική Ελλάδος τότε. Μου είχαν πει, ναι. Αλλά δεν ήθελες. Όχι ότι δεν ήθελα, κάπου μου καθυστερήσανε λίγο με την απόφαση του διαβατηρίου. Και δεν είχα δυνατότητα. Από την άλλη, ερχόταν η κλίση από τη Σερβία και δεν μου δόθηκε δυνατότητα να αποφασίσω. Ναι. Ότι κάποιοι θέλαν, αλλά υπήρχε και μια αίσθηση ότι ίσως κάποιοι να μην. Είσαι παντρεμένος πόσα χρόνια? Παντρεμένος 16. Και είσαι με τη γυναίκα σου πόσα χρόνια? 22.
Με το που πήγες... Με το που πήγα στον πύργο τελείωσε. Βρήκες τη γυναίκα και τελείωσε. Εκεί με δέσανε. Από 22 χρονών δηλαδή, σε κόβω έτσι. 22-23 ξεκινήσαμε μαζί την πορεία από γάμα εθνική, πολύ σημαντικό. Ήρθα από την πατρίδα μου για να πάω στον πύργο, στον Πελοπόννησο, να γνωρίσω τη γυναίκα της ζωής μου. Είδες, πολλά, την ομάδα της ζωής σου, τη γυναίκα της ζωής σου. Πιστεύεις ότι υπάρχουν παίχτες, όπως ο άλλος στον Ηρακλή με τον Τζοβάνι, οι οποίοι θέλουν να σε χτυπήσουν? Όχι, υπάρχουν παίχτες ότι σε κυνηγάνε. Δεν πάει να σου κάνει φάουλ απλώς. Ναι, ναι, βεβαίως υπάρχουν. Εντάξει, εκεί στη φάση του Τζοβάνι δεν θα το χαρακτηρίζα το παιδί. Εντάξει, μπορεί να έγινε, αλλά υπάρχουν στιγμές μέσα στο αγωνιστικό χώρο και να σε κυνηγάνε και να κυνηγάς. Αυτή είναι αλήθεια. Ναι. Και οι δύο πλευρές. Ναι, συμφωνώ. Να... Αλλά είναι μερικοί που ξέρουμε ότι είναι τσουρουκάδες. Πηγαίνουν κατευθείαν, μπαμ. Υπάρχουν κάποιοι που είναι γεννημένοι να χτυπήσουν. Δηλαδή ξέρουν κιόλας. Βέβαια υπάρχουν και παίχτες οι οποίοι δεν ξέρουν να χτυπήσουν, πάνε να χτυπήσουν και παθαίνουν μεγαλύτερη ζημιά. Να χτυπιούν μόνοι στο τέλος. Μαλάκαστοι. Αλλά υπήρχαν πραγματικά κάποιοι παίχτες που ξέραν να χτυπήσουν και ήταν πάρα πολύ επικίνδυνοι. Σε αυτό το κομμάτι οι Ιταλοί ήταν πιο ειδικοί. Ξέρανε. Αυτοί είναι επαγγελματίες δολοφόνοι. Το ξέρανε ακριβώς. Αυτή τη στιγμή σε μια νέα καριέρα. Εδώ και μερικά χρόνια και είσαι μάνατζερ. Ναι. Μάνατζερ παιχτών. Πώς σου φαίνεται, πρέπει οι πιτσιρικάδες, ένας μάνατζερ να τους μαθαίνει και πώς να φέρονται και τι να εννοείται, κάνουν. Δηλαδή, άμα δεις κάποιον είναι λίγο πιο παχύς, του λες να δυνατήσει, άμα κάποιος είναι πιο αργός, πρέπει ένας μάνατζερ του λέει και αυτά ή ο προπονητής μόνο? Όχι, εννοείται ότι πρέπει να. Καταρχήν πρέπει από την ομάδα να υπάρχει αυτός έλεγχος είτε στο βάρος είτε στις συμβουλές. Αλλά πολλές φορές, ειδικά στα νέα παιδιά, οι προπονητές δεν έχουν πολύ χρόνο να ασχοληθούν με λεπτομέρειες. Το πιο σημαντικό είναι να προσπαθήσουμε να τους κατοδηγήσουμε, ειδικά σε νέες ηλικίες, να τους κατοδηγήσουμε να βγουν σε ένα σωστό δρόμο και να κάνουμε παρατηρήσεις σε κάποια πράγματα που πιστεύουμε ότι πρέπει να βελτιώσουν. Και πάνω από όλα, το πιο σημαντικό σε ηλικία 15-17 χρονών, να γίνουν σωστοί αθλητές. Τώρα που σε ψάχνω, είσαι όλη την ώρα σε ταξίδια. Πού πας? Παντού, όλη την Ευρώπη ταξιδεύω. Πας όλη την Ευρώπη? Ναι, ναι. Εντάξει, είναι. Ψάχνεις και παίρνεις από εκεί? Και ψάχνω και επαφές, γνωριμίες, τα ραντεβού. Γενικώς αυτό έχει πάρα πολλά ταξίδια. Από ό,τι κατάλαβα, έβαλες και μια ανάρτηση, μια φωτογραφία και έχεις τον Μιλιβόγεβιτς. Γιατί είναι Σέρβος, τον έβαλες ότι είναι παιχτάρα ή γιατί τον πιστεύεις ότι είναι παιχτάρα? Και πατριώτης και από την ίδια πόλη μου. Από την ίδια πόλη, ναι. Εντάξει, το ξέρω το παιδί από πολύ μικρό. Εντάξει, είναι... Α, το ξέρεις από μικρό? Ναι, 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 το ξέρω από πολύ μικρό. Αυτός πιστεύεις θα την κάνει όπου να είναι? Πιστεύω ότι θα έχει πολύ σοβαρές προτάσεις. Σε εκείνη την ομάδα που είχατε εσείς, το 6, 7, 8, εκεί, το 4. Και 4 και 5. Σήμερα, ποιος παίχτης του Ολυμπιακού θα έπαιζε εύκολα, σημερινός? Ντομίνγκες. Α? Ντομίνγκες. Θα μπορούσε άνετα... Πιο μικρός. Και τώρα, μια χαρά είναι. Για μένα μια χαρά είναι. Γιατί και εσύ πήγες μέχρι τα 36, που 37 εντάξει, που πήγες. Έχουμε αυτή την ελληνική σε λίγο θα σου δίναμε και... Μέχρι τα 29 είσαι ταλέντος, στα 31 είσαι βετεράνος. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Παιδιά, έχεις? Έχω δύο γιους. Πόσο χρόνο? 16,5 ο μεγάλος Αλέξανδρος και 13,5 στα 14 ο Ραφαήλ. Ξέρει κανένας μπάλα από αυτούς? Ξέρουν και οι δύο. Αλλά πάνε για δουλειά. Εντάξει, εντάξει, μια χαρά. Είναι αυτό που με ενδιαφέρει, να ασχολούνται με αθλητισμό. Ναι. Από εκεί και πέρα μόνοι τους θα καθορίσουν τι τους εκφράζει και τι θέλουν. Εσύ τα παιδιά θέλεις να πάνε πανεπιστήμιο? Α, δεν είμαι από αυτούς. Όχι. Εντάξει, ο μεγάλος έτσι κι αλλιώς έχει διαλέξει και σε ένα-δύο χρόνια θα φύγει εξωτερικό για σπουδές. Ναι. Ο μικρός είναι περισσότερα με μπάλα και περισσότερα ελληνοφιλική. Καλά, εντάξει, εγώ μικρός φιλοσοφία. Ναι. Οπότε το είναι, έχει ελληνική φιλοσοφία. Ναι. Πάει σε κάνα καφενείο στο Πασαλιμάνι, παίρνει κάνα καπουτσίνο, κάτι μου θυμίζει. Ναι, κάτι μου θυμίζει. Τα βήματα του μπαμπά. Τα βήματα του μπαμπά. Αυτό μοιάζει του μπαμπά. Πέρασες μια πολύ άσχημη στιγμή στη ζωή σου, η χειρότερη, του αδερφού σου. Ναι. Αυτό σου έχει μείνει, ναι, 20 χρονών σε ατύχημα, 20, έτσι. Ναι, ναι, σε ατύχημα, 2007. Έπαθε σοκ? Μόνο σοκ. Μόνο σου έρχεται... Μου έρχονται και όσο περνάει ο χρόνος και ο καιρός, όλο και πιο έντονες αναμνήσεις έρχονται. Η μαμά και ο μπαμπάς έχουν συνέλθει ή δεν συνέρχονται ποτέ? Ο μπαμπάς έφυγε, ναι, έφυγε, η μαμά, όχι, δεν μπορεί, δεν πράγμα, υπάρχει, δεν, όχι, δεν υπάρχει, δεν ξεπερνιέται αυτό. Αυτό το νομίζω. Σε μια στιγμή τράκαρες και εσύ άσχημα, Τράκαρα και εγώ, σε μια στιγμή, το 2005. Άρα την γλίτωσες? Την γλίτωσα, η αλήθεια είναι ότι ο Άγιος Βασίλης... Ο Άγιος Βασίλης, ήταν
ο Άγιος Βασίλης Όστροσκι στο Μαυροβούνιο, 12 Μαΐου, είχε τη γιορτή εκείνη τη μέρα και εγώ είχα την αίσθηση ότι σαν κάποιος να με έσβρωξε, δεν είναι η ώρα μου. Τόσο ήταν βαρύ ατύχημα. Ήταν βαρύ ατύχημα, κακή στιγμή, γλίστρησε στο αμάξι, βέβαια έτρεξα λίγο παραπάνω, αλλά ευτυχώς φύγανε όλα καλά. Θέλω να σε ευχηθώ, δεν ξέρω τι να σου ευχηθώ άλλο, να κάνεις να γίνεις ένας τεράστιος, τεράστιος μάνας να πουλάς στο Μουρίνιο και στο, όχι μόνο στο, σε εμάς εδώ στο Μουρίνιο και στον Γκουαρδιόλα κάνα παίχτη να τους πάσει από τη Σερβία την Ελλάδα. Κοντεύουμε αυτό, να σου πάει καλά. Άμα το δουλέψεις όπως όλα τα δούλευες και εδώ το τσιγάρο δεν πειράζει, από εδώ και πέρα, πειράζει το τσιγάρο, κόψτο κάποτε. Κόψτο και εγώ, Πέτρο, κόψτο. Τώρα που σταμάτησα, σκέφτομαι πραγματικά πολύ σοβαρά να το κόψω. Να είσαι πάντα καλά και θέλω να σε ευχαριστήσω εκ μέρους 4 εκατομμυρίων τύπων, αλλά και άλλων πιστεύω, ακόμα και αυτός που ήταν αντίπαλος εκεί, είναι Παναθηναϊκός, που σε θαυμάζαμε και μας έδωσε τις πιο όμορφες εικόνες που κρατήσαμε από τον αθλητισμό και το ποδόσφαιρο στη ζωή μας. Και σε ευχαριστώ πολύ που επιτέλους ήρθες. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλές γιορτές, υγεία. Καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου. The weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since there's no place to go,